Καλημέρα σα. Και νομίζω τώρα μπορούμε να μιλάμε για την υποψηφιότητά σα. Γιατί τον περασμένο Φεβρουάριο, που σα είχε ρωτήσει από εδώ από τον Focus ο Δημήτρη Βενιέρη, αν θα είστε υποψήφιο με το ΣΥΡΙΖΑ, είχατε χαρακτηρίσει απρεπή την ερώτηση. Προφανώ επειδή ήταν πολύ νωρί. Ναι, μπορείτε ίσω να βελτιώσετε τον ήχο, γιατί σα ακούω από πολύ μακριά, αν υπάρχει δυνατότητα. Όταν μου τηλεφώνησαν οι συνεργάτε σα, ακουγόταν καλύτερα. Κάτι συμβαίνει. Μα ακούτε τώρα? Ναι, αλλά ασθενό. Ασθενό. Μισό λεπτάκι λίγο να δω. Ναι. Μας ακούτε τώρα καλύτερα? Ναι. Να φωνάζω λίγο λοιπόν. Ναι. Έλεγα ότι τον περασμένο Φεβρουάριο ο Δημήτρης Βενιέρης σας είχε ρωτήσει εδώ από τον Focus αν θα είστε υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ και τότε είχατε χαρακτηρίσει απρεπή την ερώτηση. Βεβαίως, ήταν εκτός τόπου. Ήταν εκτός τόπου και χρόνου, έτσι, επειδή ήταν πολύ νωρίς από ό,τι καταλαβαίνω. Βέβαια. Τώρα όμως είστε επίσημα υποψήφιος. Ποιος πεθαίνει μέσα σε μια από... την φράση μέχρι την επόμενη. Από Χιλέος έως Κάλικος, λέει και ο σοφός παλιός, από τα χίλια μέχρι το ποτήρι που πας να πιεις κρασί, μπορεί να μην μπορείς να το κάνεις. Πάντως κανείς δεν έζησε, κανείς δεν πέθανε, εννοώ από εσάς, από εμάς, δόξες ο Θεός, μέσα στο χρόνο αυτό που πέρασε, το χρονικό διάστημα. Οπότε πλέον είστε και υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να μου δώσετε τη δική σας εκτίμηση, γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν σταματάει να λέει στις συνεντεύξεις του ότι το παιχνίδι σε εισαγωγικά μπορεί και να γυρίσει. Πόσο αισιόδοξοι είστε εσείς για κάτι τέτοιο, κύριε Ζουράρη? Ακούστε, το ΣΥΡΙΖΑ μια ζωή δεν ήταν στο 3% και έφτασε ξαφνικά στο 36%. Από το 3% στο 36%. Αυτά βεβαίως γυρίζουν. Mm-hmm. Άλλωστε είδα χθες μια δημοσκόπηση όπου η διαφορά ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στο... Στη Νέα Δημοκρατία. Εξακολουθεί να είναι περίπου λίγο μικρότερη, λίγο, το ίδιο περίπου 9%, αλλά έχει πέσει πάρα πολύ η Νέα Δημοκρατία, όπως και είναι πολύ βέβαιο θα πέσει πάρα πολύ. Δηλαδή προσδοκάτε μια πολύ μικρότερη διαφορά, εκτιμάτε μάλλον. Αυτό είναι το ευκολότερο, mm-hmm. και το άλλο βέβαιως είναι δυσκολότερο, αλλά επίσης εάν από ό,τι φαίνεται πάλι από δημοσκοπήσεις θα μπουν και έως και 7 κόμματα στη Βουλή, η αυτοδυναμία για το πρώτο κόμμα, οποιοδήποτε και να είναι, είναι αδύνατη. Εσείς θέλετε όποιο και να είναι το πρώτο κόμμα να είναι αυτοδύναμο ή εκτιμάτε ότι πρέπει να γίνουν συνεργασίες, οι οποίες όμως από ό,τι αποδείχθηκε είναι πάρα πολύ δύσκολες. Εάν μεν είμαστε εμείς, mm-hmm. το έχει πει και ο Τσίπρας, το λέμε και εμείς, και η αντίληψη πάντα της αριστεράς είναι οι συνεργασίες πάντοτε. Από μετά τον εμφύλιο πόλεμο, η ΕΔΑ, στην οποία ανήκα εγώ, και η αριστερά είναι πάντοτε υπέρ των δημοκρατικών συνεργασιών. Εάν τώρα βγει πρώτη σχετικά χωρίς αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, εγώ θα έλεγα ότι προτιμώ τη Νέα Δημοκρατία με αυτοδυναμία, mm-hmm. διότι η Νέα Δημοκρατία με αυτοδυναμία θα είναι πολύ πιο εύστρωτη, πολύ πιο ευάλωτη, θα πέσει πολύ πιο γρήγορα, διότι η κοινωνική της και πολιτική της βάση θα είναι πολύ στενή, οριακά δηλαδή, στη Βουλή, στα ποσοστά θα είναι πολύ χαμηλά και επομένως η δυσκολία της αντιμετωπίσεως μιας κοινής καθημερινής πραγματικότητας θα την κάνει να πέσει πολύ πιο γρήγορα. Η αλήθεια είναι ότι με 152 βουλευτές, όπως δίνουν αρκετά σενάρια δημοσκοπικά, είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, κρίνοντας και από την προϊστορία σε εισαγωγικά της Νέας Δημοκρατίας αναφορά. Ναι, ακριβώς. Ναι. Mm-hmm. Και γενικώς από οποιοδήποτε κόμμα. Παραδείγματος χάρη, εάν δεν ήμουν εγώ, ας πούμε, στην τελευταία εμπιστοσύνη με το 151, ναι, μεν θα μπορούσε να περάσει τα σχέδια νόμου ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι χρειάζεται μόνο 121. Για να περάσει ορισμένους νόμους κοινούς, mm-hmm. αν δεν υπάρχει πρόταση εμπιστοσύνης ή δυσπιστίας, αλλά είναι πολύ δύσκολο, όπως το είπατε. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν μπετόν αρμέ στα χρόνια που πέρασαν. Αυτό νομίζω το αναγνωρίζουν όλοι και δεν ξέρω αν θα είναι κατά τον ίδιο τρόπο στεγανή και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Πολύ δύσκολο, διότι με τα ακροδεξιά στοιχεία που υπάρχουν, τα οποία προσβάλλουν τον κεντρό παραδοσιακό χώρο της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή αυτά τα οποία ήρθαν τα εξτρεμιστικά, η νεολαία παραδοσιακά του δικτάτορα Παπαδόπουλου, ο Βορύδης, η νεολαία μετά η εξέλιξη με τον Άδωνη, τον Γεωργιάδη και διάφορα τέτοια στοιχεία, αυτά δεν μπορούν να συνυπάρξουν με τον κύριο Δένδια. Είναι απολύτως βέβαιο. Αποκλείεται. Θα τους διώξει ο Δένδιας ή θα φύγουν μόνοι τους. Ως αντιπολίτευση όμως υπάρχουν εδώ και χρόνια και θα κάνουν και κυβέρνηση. Γιατί στην αντιπολίτευση τελικά δεν έχεις θεσμικό χαρακτήρα, δεν παρεμβαίνεις, δεν είναι δυνατόν ξαφνικά δηλαδή να δεχθεί ένα κοινοβουλευτικό κόμμα
τον Βορύδη, ο οποίος είπε ότι θα πρέπει να φροντίσει η Νέα Δημοκρατία ώστε στο κράτος μέσα και στους θεσμούς του κράτους, δηλαδή στα, καταλαβαίνετε τώρα, ναι, στα δικαστήρια, ναι, στη διοίκηση, στην παιδεία, στα νοσοκομεία, να φροντίσουμε ώστε να μην ξαναυπάρχει ποτέ δυνατότητα της αριστεράς. Αυτό δηλαδή είναι ουσιαστικά πρόταση για δικτατορική εκτροπή. Πρόκειται περί πρωτοφανούς πράγματος, ειδικά στην Ευρώπη αυτόν τον καιρό. Πάντως, ο κύριος Βορύδης υπήρξε και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, υπήρξε και υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, επί Σαμαρά Βενιζέλο, όπως επίσης και ο Άδωνης Γιουλιάδης. Ναι, 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 δηλαδή, γι' αυτό σας λέω ότι... Και πάντα η εξουσία να έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι συνεκτικός ιστός, όπως έγινε και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά αν ακριβώς πάνε να το αγριέψουν για να δημιουργήσουν τις δυνατότητες αυτές, όπως λέει, όπως όταν κλείσανε με το Μαύρο την ΕΡΤ. Και βλέπετε ότι υπήρξε λαϊκή εξέγερση. Mm-hmm. Λαϊκή εξέγερση. Βεβαίως... Το φαντάζεστε με το 1:5 που λέει ότι δεν θα κάνω απολύσεις μεν, αλλά θα αντικαθιστώ έναν μετά από 5 αποχωρήσεις ή από συνταξιοδοτήσεις γιατρών, θεραπευτριών, πυροσβεστών. Ναι, θα είναι εξωφρενικό. Σκέψου μια υπηρεσία στο ΚΑΤ, εγώ που με χειρούργησαν προμηνών στο ΚΑΤ, όπου να είναι ένας γιατρός λιγότερος, ότι έφυγε. Σε μερικές μέρες ένας δεύτερος γιατρός λιγότερος, ένας τρίτος γιατρός λιγότερος, ένας τέταρτος γιατρός λιγότερος, ένας πέμπτος γιατρός λιγότερος ή μια νοσοκόμα λιγότερη ή ένας θεραπευτής λιγότερος, και μετά ίσως να γίνει ένας άλλος. Είναι διαλελειμμένο ξαφνικά το σύστημα της... Βεβαίως ο κύριος Μητσοτάκης, όμως κύριε Ζουράρη, για αν θέλουμε να είμαστε λίγο και ακριβοδίκαιοι, έχει πει ότι θα γίνουν στοχευμένες προσλήψεις στο δημόσιο. Ναι, αλλά το 1:5 είναι γενική. Ότι θα βελτιωθεί. Ναι, οι προσλήψεις είπαμε, ναι, ναι. Σωστά. Στοχευμένες προσλήψεις σε υγεία, παιδεία και σώματα ασφαλείας. Ναι, οι προσλήψεις όμως με το 1:5, το 1:5 δεν το κατήργησε, λέει, επιμένει. Στο 1:5. Και σας είπα ένα συγκεκριμένο παράδειγμα ότι θα είναι 1:5. 5 λιγότεροι πυροσβέστες σε μία πυρόσβεση, μέχρι να έρθει ένας. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ συγκεκριμένο. Ναι. Πείτε μου λίγο, κύριε Ζουράρη, εσείς τώρα είστε υποψήφιος με την κυβέρνηση, με το κόμμα που κυβέρνησε, που έφερε τη Συμφωνία των Πρεσπών, στην οποία εσείς ήσασταν κάθετα αντίθετος. Βεβαίως. Και τα έχω γράψει. Έχω δημοσιεύσει και ένα μικρό κείμενο, το οποίο θα το εξελίξω μάλιστα το χειμώνα, που λέγεται, ή μπορεί να το βρει κανείς στις ιστοσελίδες, στους ιστοτόπους, που λέγεται Μακεδονία Σακατεμένη, και εξηγώ δύο πράγματα. Αφενός μεν ότι η συγκεκριμένη Συμφωνία των Πρεσπών ως προς το προηγούμενο καθεστώς, με το, θυμάστε το που το λέγαμε, το Πουδουγουμού, ναι, ναι, με το ολόκληρο όνομα, ναι, Μακεδονία, ναι, είναι καλύτερη, γιατί οπωσδήποτε διορθώνει ορισμένα από τα απαράδεκτα στα οποία έχει γλιστρήσει ακριβώς αυτή η αδράνεια τόσα χρόνια. Ναι, όπως αυτό το οποίο πολύ σωστά επεσήμενε και ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης αμέσως, ότι αυτή τη στιγμή την κάλυψη την εναέρια την έχει η ελληνική πολεμική αεροπορία και όχι η τουρκική. Αυτό ναι. Απλώς ότι εγώ επεσήμανα το γεγονός ότι επειδή είμαι Μακεδόν, ως Μακεδόν το ότι δεν θα έχω εγώ το επίσημο όνομα, γιατί η άλλη δεν λέγεται βέβαια Μακεδονία, λέγεται Βόρεια Μακεδονία. Αυτό το Βόρεια Μακεδονία εμένα μου δημιουργεί αυτό που λέμε εμείς οι παλαιοί νομικοί, την diminutio capitis, την σμίκριση της κεφαλής, δηλαδή το επίσημο δεν είμαι εγώ εις ακέραιον ολόκληρος Μακεδόν, αλλά είμαι ένας Μακεδόν εσωτερικής χρήσης, ως Μακεδόν εγώ, γιατί συμφωνία, την διεθνή υπόσταση ως Βόρεια Μακεδονία την έχουν οι άλλοι. Αυτό εμένα δεν μου άρεσε και γι' αυτό δεν ψήφισα. Ναι. Άρα αυτό δεν ήταν ένας παράγοντας στη Συμφωνία των Πρεσπών που να σας αποθήσει, να σας τραβήξει μακριά και να πείτε δεν θα είμαι υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θέλω. Μα πώς να κάνω, δηλαδή, εάν παράδειγμα δεν ψήφιζα ή δεν έδινα ψήφο εμπιστοσύνη, θα ακύρωνα τον εαυτό μου. Όπως ξέρετε, εγώ επί 5 χρόνια υπήρξα νομοθέτης. Έχω νομοθετήσει, δηλαδή, την μείωση των φόρων από 29% σε 25%, την αύξηση στα επιδόματα για τις φτωχές οικογένειες, για τις μεσαίες οικογένειες, όπου μπορώ να φανταστώ, την αύξηση επιτέλους για πρώτη φορά εκπαιδευτικών νηπιαγωγών στα σχολεία και ως υφυπουργός παιδείας στο τμήμα, τα εψήφισα εγώ. Θα ακύρωνα τον εαυτό μου. Ως προς το συγκεκριμένο τον Πρεσπών είπα όχι, διότι διαφωνώ στο συγκεκριμένο θέμα. Τα υπόλοιπα όλα τα θεωρώ θετικότατα. Mm-hmm. Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί έχουμε και τα ελληνοτουρκικά ή καλύτερα την τουρκική προκλητικότητα στην Κυπριακή ΑΟΣ και γίνονται και κινήσεις σε υψηλό πλέον επίπεδο. Περιμένουμε και
όχι την απόφαση, αλλά το ανακοινωθέν, εν πάση περιπτώσει, σήμερα από τη Σύνοδο Κορυφής. Είχατε πει μια φράση που είχε παρεξηγηθεί παλιότερα, ότι δεν πειράζει και να χάσουμε μερικά νησιά. Βεβαίως μετά είπατε εσείς ότι τέλος πάντων βάλατε μαζί το θέμα της γλώσσας και τα νησιά. Θέλω να σας ρωτήσω πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Δεν είχε παρεξηγηθεί. Ένας βλάξ ακροδεξιός δημοσιογράφος που είχε κατά το fake news που λένε τώρα στα ελληνικά, το είχε διαστρέψει κάνοντας ότι δεν καταλαβαίνει. Διότι εγώ είμαι επιστήμον, όπως ξέρεις. Mm-hmm. Είμαι επιστήμον, μάλιστα, ειδικά στη θεωρία των συγκρούσεων. Και είπα το πολύ απλό. Ποιο είναι το σοβαρότερο, πώς χάσαμε την ελληνικότητα της Μικράς Ασίας, τη δική μας, ας πούμε. Εγώ είμαι Ρωμιός. Είμαι Ρωμιός από τη μητέρα μου. Όπως οι μισοί Έλληνες είμαστε Ρωμοί, παιδιά προσφυγόπουλα από τους πρόσφυγες. Πώς χάθηκε ο ελληνισμός, ο μικρασιατικός που ήταν ο κεντρικός επί αυτοκρατορίας, ουσιαστικά που ήταν μία από τις βασιλείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όλη η Μικρασία, η Βυζαντινή, αυτό που λένε αυτοκρατορία, είναι ελληνιστικό βασίλειο, όποιος ξέρει γράμματα. Λοιπόν, πώς το χάσαμε. Διαπιστώνει και ο Βριώνης, αλλά και τότε ο Κομνηνός ο Τρίτος, ότι 70 χρόνια μετά όσα χωριά είχαν χάσει τη γλώσσα, είχαν εκτουρκιστεί τελείως. Όσοι είχαν κρατήσει τη γλώσσα παρέμειναν Ρωμιοί, όπως εγώ. Και είπα επομένως και το άλλο που είναι το πραγματικό ιστορικό γεγονός, όχι 16 νησιά που είχε πει ποιος το είχε πει ο Ερντογκάν, τότε θα μας πάρει. Επί 4 φορές στην ιστορία μας, εδώ και 2.000 χρόνια, χάσαμε όλα τα νησιά, δηλαδή 6.000 νησιά. Τα ξαναπήραμε όλα. Όταν χάνεις τη γλώσσα, χάνεις την εθνικότητα. Mm-hmm. Ωραία. Απλά ήθελα να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί μου έρχονται μηνύματα στο inbox, επειδή μιλάμε τώρα για τα ελληνοτουρκικά. Πείτε μου λίγο και ποια είναι η εκτίμησή σας τώρα για την προκλητικότητα του Ερντογάν. Θα σταματήσει σε κάποιο σημείο, πιστεύετε ότι τραβάει το σχοινί επικίνδυνα, έγιναν όλες οι απαραίτητες. Δεν έχει πολύ μεγάλη προοπτική. Είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει τη γεώτρηση. Αν συνεχίσει τη γεώτρηση, ουσιαστικά θα έχει ακόμη αυστηρότερα αντίπεινα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα αποκλειστεί τελείως, δεν θα έχει ποτέ την Τελωνιακή Ένωση με την οποία προσπαθεί να σώσει την καταραίωση οικονομία του. Εάν δε, παραδείγματος, μετά από, και αυτά είναι βραδίες αποδόσεις, εάν μετά από 4-5 χρόνια, 6 περίπου, αυτό λένε, μπορεί να βρει αυτό αέριο ή πετρέλαιο για να το πουλήσει, δεν θα βρει κανένα πολιτή, διότι ουσιαστικά ό,τι έγινε με το εμπάργκο στην Νοτιοαφρικανική Ένωση με το Απαρτχάιντ, έτσι θα γίνει και εδώ. Τώρα με το Ιράν δεν έχουν κόψει και με τη Βραζιλία. Ναι, κυρίως με το Ιράν. Δεν έχουν καταργήσει τις πωλήσεις πετρελαίων και έχει καταρρεύσει η οικονομία του Ιράν. Έτσι θα κάνει και έτσι θα κάνει. Σε αυτό ακριβώς ελπίζουν και Ελλάδα. Όπως είπαμε, επειδή οι άνθρωποι δεν είναι αθάνατοι, ο Ερντογκάν είναι μια εκτροπή, μέσα στην εκτροπή του Rock State, που είναι το Εταβουαγιού, όπως λέει ο ΙΕ, δηλαδή του ληστρικού Οθωμανικού τουρκικού κράτους, η Τουρκία η επόμενη θα αναγκαστεί να υποχωρήσει. Αυτό είναι. Θεωρείτε ότι έγιναν όλες οι απαραίτητες κινήσεις εδώ στο εσωτερικό της χώρας από την κυβέρνηση? Δηλαδή είχαμε την έκτακτη σύγκληση του Κισαία, αλλά ακόμη δεν έχουμε ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών και έχουν περάσει 5 μέρες. Είδαμε και στη δημοσκόπηση νωρίτερα της ΠΑΛ στο σχετικό ερώτημα ότι περίπου το 80%, αν θυμάμαι καλά, των πολιτών που ρωτήθηκαν θέλανε, εκτιμούσαν ότι πρέπει να γίνει ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών. Καλά, αυτό το πράγμα δεν μπορεί. Πρώτα απ' όλα γίνεται τηλεφωνικά. Όλοι είναι ενημερωμένοι. Αλλά το Κισαίο ότι έπρεπε να γίνει επιτόπου εκείνη τη στιγμή, βεβαίως έπρεπε να γίνει. Το ότι για πρώτη φορά έχουμε, για πρώτη φορά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις από τότε που η μεν Ελλάδα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η δε Τουρκία είναι στο ΝΑΤΟ και όπως και εμείς δυστυχώς, για πρώτη φορά και η Αμερική επικεφαλής του ΝΑΤΟ ουσιαστικά μιλάει για τα τρομερά όπλα που μπορεί να χρησιμοποιήσει εναντίον της Τουρκίας οι Ηνωμένες Πολιτείες, και για πρώτη φορά έχουμε τόσο αυστηρή έναρξη αντιπίνων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το πράγμα το έκανε ουσιαστικά το διεθνές κύρος που απέκτησε η Ελλάδα τώρα υπό την καθοδήγηση του ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα. Προφανώς. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, είμαστε 17 μέρες μετά τις εκλογές και για ένα τόσο σοβαρό θέμα δεν έχουν ενημερωθεί οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Μπορεί να γίνει και το απόγευμα. Μάλιστα. Εντάξει, εμένα μου κάνει εντύπωση πάντως, γιατί έχουν περάσει 5 μέρες και σε αυτές τις υποθέσεις τώρα δεν χωράνε. Σας είπα ότι έχουν ενημερωθεί τόσο από τηλεφώνου, σημαντικό. Μάλιστα. Όπως γίνεται πάντα. Μάλιστα. Έτσι πάει η πολιτική.
Ναι. Ωραία. Κύριε Ζουράρη, θα ήθελα να μου πείτε ένα τελευταίο, γιατί είστε στην Α Θεσσαλονίκη υποψήφιο, να τα λέμε και αυτά, γιατί μένουν 17 μέρες για τις εκλογές. Θα ήθελα να μου κάνετε ένα σχόλιο για την κατάληξη των ΑΝΕΛ, οι άνθρωποι με τους οποίους πορευτήκατε τα τελευταία χρόνια. Τους αδίκησε η εξέλιξη, διότι πραγματικά εγώ τους έζησα από κοντά. Εργάστηκαν πάρα πολύ καλά στην προσπάθεια να περιοριστεί η ζημιά στα μπαλώματα που έλεγα εγώ, τα οποία κάναμε συνέχεια μέσα από τους δεδάλους των μνημονίων, ώστε όπου μπορούσε η ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική βουλή να μειώνει την πίεση των δανειστών, mm-hmm. και το κάνανε σε όλα τα υπουργεία με πολύ, με παραδείγματος το ότι ο καλός μας και ο πολύ καλός υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας τώρα, ο Γιώργος ο Λαζαρίδης, mm-hmm. Εργάστηκε αόκνος πραγματικά με μια υποδηματική εργατικότητα και φυσικά και κύρος με την Έφη την Αξιόγλου για τα εργατικά, για το θέμα όλων των εργατικών, για να προστατευτεί, να καταρριφθεί σιγά σιγά ο κατώτατος, ο υποκατώτατος, και αυτό είχε αρχίσει εδώ και 2 χρόνια. Και σε όλα τα άλλα νομοσχέδια, και είναι κρίμα, τους αδίκησε ουσιαστικά η συγκυρία. Θεωρείτε ότι έγιναν λάθη από τον Πάνο Καμένο, ο οποίος συνέδεσε ουσιαστικά? Έγινε λάθος πρώτα-πρώτα από τον χρόνο και τον τόπο. Έπρεπε η συμφωνία των Πρεσπών, όπως είχαν συμφωνήσει, να έρθει αργότερα, το Μάιο πέρσι λέγανε, και οι Σκοπιανοί το φέρανε νωρίτερα, και αυτό δημιούργησε αυτή την αταξία. Είναι κρίμα, διότι εγώ ως παλαιός, και μάλιστα ως ο παλαιότερος των αριστερών μέσα στη Βουλή που συνεργάστηκα, όπως η ΕΔΑ, σας είπα τότε στα νιάτα μου, η ΕΔΑ που συνεργαζόταν και με την δεξιά όταν χρειαζόταν σε συγκεκριμένα μέτρα και με το κέντρο, αυτό το πράγμα, δηλαδή η αλλαγή στα θέματα των Σκοπίων, δημιούργησε αυτή την αταξία, την οποία την πλήρωσε, κρίμα. Εγώ σας ρώτησα για τη συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ. Συγγνώμη, δεν άκουσα. Σας ρώτησα, λέω, για το θέμα αυτό, γιατί χθες είχαμε καλεσμένη τηλεφωνικά την κυρία Νοτοπούλου, ναι. και χαρακτήρισε τους ΑΝΕΛ βαρύδια του παρελθόντος. Είπε ότι είμαστε απαλλαγμένοι πλέον από βαρύδια του παρελθόντος, γιατί όσο ήμασταν με τους ΑΝΕΛ. Μικρή, δεν είναι μπορούσαμε... μικρή και είναι τρυφερή, είναι και πολύ όμορφη βεβαίως. Και το βαρύδι έχει ένα βάρος στην πολιτική θεωρία, της οποίας εγώ είμαι καθηγητής, και επομένως είναι άστοχη η λέξη. Δεν ήταν βαρύδι, ήταν πρώτα-πρώτα δεν έβγαινε, δεν μπορούσε να γίνει κυβέρνηση χωρίς τον ΑΝΕΛ. Με μένα μόνο, που ήμουν ο αριστερός εκεί μέσα λόγω από τη σπίθα του Μίκη Θεοδωράκη και ο παλιός ΕΔΑΙΤΣ, με μένα μόνο δεν έβγαινε. Mm-hmm. Έπρεπε, και συνεργάστηκαν, όπως λέω εγώ, τους έζησα από μέσα, υποδειγματικά, σε όλα τα σχέδια νόμου τα οποία βελτίωναν λίγο την και ακύρωναν την τραγική κατάσταση, ειδικά των φτωχών στρωμάτων και των μεσαίων. Παραδείγματος χάρη, η αύξηση της φορολογίας, η μείωση της φορολογίας από το 29% στο 23%. Το άλλο, το πολύ κεντρικό, το ότι αυτό το ισοδύναμο για όλα τα νησιά, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ είχε αυξήσει όμως καύσιμα, τη φορολογία. Αυτό το πράγμα, συνεργάστηκαν οι βουλευτές του ΑΝΕΛ ευστόχως και με πολύ επιμονή για να πετύχει αυτό το μέτρο, το οποίο ούτε το είχε σκεφτεί ποτέ η Νέα Δημοκρατία, να μειώσει την τιμή των καυσίμων για την Κρήτη και τα μικρά νησιά του Αιγαίου. Μάλιστα. Και αυτό το κάναμε εμείς και το έκανε βέβαια και η ΑΝΕΛ. Κύριε Ζουράρη, εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο που μας διαθέσατε. Καλή επιτυχία στον αγώνα σας, καλή συνέχεια και πάντα εύχομαι πολιτικό πολιτισμό μέχρι τις εκλογές. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλημέρα.